Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων είναι σήμερα εδώ αναδεικνύοντας πως το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε εδώ στα Γιάννενα το λεκανοπέδιο να μην έχει νερό, να λείπει από σπίτια και από χωράφια. Το τελευταίο διάστημα εντείνεται όλο και περισσότερο η συζήτηση γύρω από το ζήτημα της λειψιδρίας, κυρίως στην νησιωτική και όχι μόνο Ελλάδα. Τι φταίει όμως για αυτή την κατάσταση? Σε αυτό το ερώτημα υπάρχουν εκείνοι, όπως η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και μια σειρά περιφερειακές και δημοτικές αρχές, όπως και η δική μας και οι προηγούμενες, που στην προσπάθειά τους να καλύψουν για ακόμα μία φορά τις διαχρονικές τους ευθύνες για την πολιτική που έχουν ακολουθήσει και αϊλοποιήσει και θα τα ρίξουν για ακόμα μία φορά στη γνωστή και εύκολη λύση της κλιματικής αλλαγής, κάνοντας λόγο για έλλειψη βροχής και ζητώντας από το λαό να χρησιμοποιεί με ρέγουλα το νερό. Είναι όμως όντως αυτή η αιτία? Αν ναι, τότε γιατί σε νησιά, όπως είναι εδώ στην περιοχή μας, μπαίνουν σε προτεραιότητα μέτρα για να υπάρχει νερό αρκετό για να γεμίζουν οι πισίνες των ξενοδοχείων, αλλά όχι όμως, δεν υπάρχει νερό όμως για τις καλλιέργειες των αγροτών, για παράδειγμα, ή για να μην έρχονται αντιμέτωποι κάτοικοι με συχνές διακοπές νερού? Γιατί εδώ στα Γιάννα οι εταιρείες εμφιάλωση αντλούν τεράστιες ποσότητες νερού? Την ίδια στιγμή δεν γίνεται και πουθενά συζήτηση για την πραγματική αιτία, δηλαδή για την εμπορευματοποίηση του νερού και την αποσπασματική διαχείρισή του με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων εδώ στην περιοχή μας. Και εδώ στα Γιάννενα δηλαδή, τα επιχειρηματικά συμφέροντα της περιοχής χρηματοδότησαν μελέτες για να τεκμηριώσουν την επάρκεια των υδατικών αποθεμάτων. Αρχικά επέβαλαν την κατάτμιση του υδατικού διαμερίσματος του Μητσικελίου Βελάς σε δύο υποσυστήματα, Μητσικελίου και Βελάς, όπως το δεύτερο δεν ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης, για να μπορούν να αντλήσουν ακόμα περισσότερο νερό. Στη συνέχεια μεδοδεύτηκε η παράνομη άρση του μέτρου της απαγόρευσης νέων γεωτρήσεων μέσω της τροποποίησης των κειμένων τεκμηρίωσης του 2020, που επέτρεψε ήδη την έγκριση δύο νέων άδειων άντλησης στις βιομηχανίες εμφιάλωσης Αγόρι και Βίκος. Η διαχρονική υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, ο ελλιπής κρατικός έλεγχος της κατάστασης των υδατικών αποθεμάτων και η απέτηση των βιομηχανιών εμφιάλωσης να αρθούν οποιαδήποτε εμπόδια στην κερδοφορία θέτουν σε κίνδυνο αυτό που θα έπρεπε να προστατεύεται. Τον ίδιο το λαό δηλαδή και το ίδιο το νερό που για μας είναι κοινωνικό αγαθό. Και βρισκόμαστε έτσι αντιμέτωποι στο λεκανοπέδιο να υπάρχουν διακοπές νερού, η πτώση της πίεσης όπως στην Κατσικά, στην Ελεούσα, στα Καρδαμίτσια, στα Μέλανδρα, συζήτησα όπως ακούσαμε πριν. Για παράδειγμα και στην ίδια κατάσταση είναι και ο Δήμος Βορείου Τζουμέρκο, που πριν λίγες μέρες στην ουσία με ανακοίνωσή του καλούσε τους δημότες σε ελελογισμένη χρήση νερού, γιατί έγραφε ναι μεν έχουμε επαρκείς πηγές νερού, αλλά έχουμε και κλιματική αλλαγή. Και κατέληγε ότι πρέπει να χρησιμοποιείται με φιδό και να μην γίνεται αλόγιστη χρήση του για πότισμα κήπων και πλήσιμο κοινόχρηστων χώρων, γιατί αλλιώς απειλούσε τους δημότες ότι θα αναγκαστεί να προβεί σε περιοριστικά μέτρα. Να κλείνει δηλαδή και να ανοίγει την κάνουλα της σύνδρευσης, αυτό μόνο μπορούν να κάνουν. Εμείς ακριβώς αυτή τη λογική μας αντίθετη. Λογική η οποία αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα και αφήνει απ' έξω τις πολιτικές που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Εμείς πιστεύουμε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Όχι ως ένα μέσο με το οποίο μπορεί ο κάθε δήμος ή η κάθε εταιρεία να έχει κέρδη. Και πώς να το κάνουμε? Γιατί να αφήσουν απότιστους τους κυπάκους οι συνταξιούχοι στο λεκανοπέδιο? Γιατί να αφήσουν απότιστα τα ζώα ο κτηνοτρόφος και ο κτηνοτρόφος? Και από την άλλη, γιατί ο Δήμος να μην απαντάει τι μέτρα πήρε για τις διαρροές του δικτύου, πότε συντήρησε τελευταία φορά το αντλιοστάσιο και τις γεωτρήσεις, γιατί δεν λειτουργεί η γεώτρηση των λογκάδων, γιατί η δεξαμενή στον Αγιάννη δεν λειτουργήσε ποτέ, γιατί στην Κρία λειτουργεί μόνο η μία γεώτρηση, γιατί οι βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού ρουφάνε όλο και περισσότερο νερό? Ας κοιτάξει πρώτα αυτά η Δημοτική Αρχή της πόλης μας, αλλά και οι υπόλοιπες δημοτικές αρχές του νομού και σταματήσουν να μας κουνάνε το δάχτυλο ότι δήθεν εμείς στέμε και η κλιματική αλλαγή. Άρα για τις βιομηχανίες εμφιάλωσης τις ενημέρωσε κάποιος ότι έχουμε κλιματική αλλαγή και πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό ολολογισμένα? Μάλλον το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή εμφανίζονται μόνο τοπικά, στην Κατσικά και στο Δήμο Βορείου Τζουμέρκων. Στην πραγματικότητα, η πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος, που φυσικά εναρμονίζεται πλήρως με τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί ούτε την κλιματική αλλαγή να αντιμετωπίσει, ούτε τους υδάτινους σπόρους να προστατεύσει και συνολικά το περιβάλλον. Και ούτε τις ανάγκες μας φυσικά να καλύψει, έτσι ώστε να έχουμε φθηνό και καθαρό νερό. Και βέβαια αυτή η πολιτική πάει παρέα με την απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου για την υδροδότηση, την αποχέτευση, τον βιολογικό καθαρισμό και την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου.
Αυτή είναι η πολιτική που στηρίζει τις καπιταλιστικές επενδύσεις στις κατατόπι ΔΕΙΑ και οδηγεί σε εκτόξευση των τιμολογίων του νερού κατά το λαό και σε δραστικό περιορισμό της διάθεσης του νερού στον αγροτικό τομέα και επιβάλλει την επιχειρηματική λειτουργία των επιχειρήσεων ίδρυυσης με γνώμονα το κέρδος. Είναι η πολιτική που κατάντησε το σύνδεσμο ίδρυυσης λεκανοπεδίου Ιωαννίνων στα όρια της χρεοκοπίας, με ευθύνες όπως είναι και δημοσιεύματα τώρα τις τελευταίες μέρες, με ευθύνες όλων των δημοτικών αρχών και της σημερινής και της παλιότερης, που ουσιαστικά οι ίδιες δημοτικές αρχές είναι, και αυτές τις μέρες τα είχαμε να ζητούν στήριξη από το κεντρικό κράτος για να βρουν λύση για το σύζυγο. Αφού η αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας απέρριψε τον προϋπολογισμό του ΣΥΔΛΗ για το 2024 γιατί έχει χρέη 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά αυτό δεν έσκασε ως πουθενά αυτή η βόμβα τώρα, την ήξεραν χρόνια. Αλλά τώρα είναι ευκαιρία για αυτούς να πούνε ότι δεν λειτουργεί τίποτα, ότι έχουν χρεοκοπήσει τα πάντα και έτσι να τα δώσουν όλα σε εταιρείες με τη λογική δηλαδή ότι χρωστάμε παντού. Είναι αυτή η ίδια η δημοτική αρχή που έχει την ευθύνη για τα χρέη του συνδέσμου, του τέτοιου, και 7 μήνες τώρα, από τότε που ανέλαβε, δεν έχει κάνει τίποτα για την ίδρυυση. Είναι αυτή η δημοτική αρχή που ουσιαστικά με τη στάση της όλο αυτό το διάστημα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, ουσιαστικά αποδέχονται αυτό το τελευταίο νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ιδιωτικοποιεί ξεκάθαρα όλες τις επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Και είναι δεδομένο για μας ότι και η τωρινή αυτή δημοτική αρχή ετοιμάζεται να κάνει αυξήσεις στο νερό. Να μην τολμήσουν να κάνουν ούτε μία αύξηση. Και άλλωστε και το Δημοτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ίδρυυσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αυτό προτείνει μία λελογισμένη αύξηση των τιμών στο νερό. Λελογισμένη αύξηση και λελογισμένα να μην καταναλώνουν. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα υδατικό διαμέρισμα αυτό της Ηπείρου, το οποίο έχει καλής ποιότητας νερό, νερό για ανθρώπινη κατανάλωση για ίδρυυση και πολύ σε ποσότητα. Είναι επαρκές δηλαδή. Αυτό ουσιαστικά όμως μας λέει ότι δεν είναι και τυχαίο ότι το 15% της εγχώριας παραγωγής του φιαλωμένου νερού ουσιαστικά παράγεται εδώ, στην περιοχή μας, από δύο εγχειρωτήρια τα οποία λειτουργούν απρόσκοπτα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ίσα-ίσα διευκολύνονται στη λειτουργία τους. Τι γίνεται όμως με την ίδρυυση που θα έπρεπε να είναι πάνω και πρώτα απ' όλα, όπως λένε όλοι οι νόμοι και σωστά λένε. Ζούμε σε μια πόλη όπου η ίδια η ΔΕΙΑ, η Ιωαννίνων, με τα στοιχεία που έχει καταθέσει στις διάφορες υπηρεσίες και στις μελέτες της, λέει ότι η απώλεια στο δίκτυο είναι 80%. Του διανοείστε? Σε επίσημη μελέτη, γιατί είναι και πραγματικό, αυτό το νούμερο λέει. 80%. Όταν από την αμοθεσία το όριο το αποδεκτό πρέπει να είναι 30%, άντε βαριά 40%. Δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα δίκτυο το οποίο να μην είναι απαρχιωμένο? Θα έπρεπε να έχουμε ένα δίκτυο που φυσικά να μην έχει απώλειες, να έχει απώλειες στο αποδεκτό ποσοστό, που να λειτουργεί, γεωτρήσεις οι οποίες να είναι στη λειτουργία, που να τις συντηρούμε, που να τις παρακολουθούμε, που να κάνουμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Όλα αυτά θα έπρεπε να ισχύουν. Και φυσικά, εκτός από αυτό, θα έπρεπε να πληρώνουμε και για το νερό κόστος ανάλογο με τις υπηρεσίες που μας παρέχονται. Και όχι δυσανάλογα κόστος μεγάλος σε σχέση και με τις υπόλοιπες πόλεις της ελληνικής επικράτειας. Και φυσικά, μην ξεχνάμε ότι ο απλός πολίτης, ο απλός καταναλωτής είναι αυτός που πληρώνει το νερό κανονικά. Σε κάποιους άλλους αυτά τα χρέη χαρίζονται. Και κάτι άλλο, το οποίο είναι δημοφιλές κάθε καλοκαίρι. Ουσιαστικά υπάρχουν ανακοινώσεις των δημοτικών αρχών που βγαίνουν και λένε στον κόσμο «Μη σπαταλάτε το νερό». Η άλλη μια φορά μετακυλίωμα στον πολίτη και κάνουμε ατομική ευθύνη το γεγονός ότι αυτό το πολύτιμο αγαθό, αυτός ο πόρος, το νερό λοιπόν, το οποίο είναι αγαθό, το διαχειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Πώς θα έπρεπε να το διαχειριζόμαστε? Πρώτα και πάνω απ' όλα, το νερό θα έπρεπε να το διαχειριζόμαστε με τρόπο που μας φροντίζουμε να έχουμε πάντα επαρκή ποσότητα και καλής ποιότητας, πρώτον, και δεύτερον, όλα αυτά τα οποία λέει και το Εργατικό Κέντρο στις ανακοινώσεις του. Να έχουμε δίκτυα καινούργια, να μην έχουμε απώλειες σε λειτουργία γεωτρήσης και προσωπικό. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ απλό και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και όχι κάποιος να λέει τόσο θα μου δίνει και τόσο κάνω. Σας ευχαριστώ.